εξελίξεις είναι νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 17χρονης μαθήτριας. Καλησπέρα, Αναστασία. Λεωνόρα, καλησπέρα. Έφτασαν πριν από λίγα λεπτά οι μαθητές του δεύτερου γέρ. Ήταν όλοι ταραγμένοι, όπως και οι συνοδοί. Έτσι λοιπόν υπήρξε ένα σχέδιο διαφυγής των μαθητών, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τα μέσα ενημέρωση που τους περίμεναν για να μιλήσουν μαζί τους, για να δώσουν και κάποιος να τους εξηγήσει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Μπήκε το λεωφορείο λοιπόν, το σχολικό λεωφορείο μέσα στην πίστα των αφήξεων. Και από εκεί έφυγε κατευθείαν χωρίς να έρθουμε σε επαφή με τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το καλύτερο, βέβαια, είναι τα ίδια συγκλονιστικά. Ο διευθυντής του σχολείου, αλλά και ο σύλλογος γονέων και δαιμόνων που ήταν εκεί, μας είπαν ότι είναι πολύ καραγμένα τα παιδιά. Το ίδιο και κάποιοι συνεπιβάτες της πτήσης. Ήταν, όπως μας είπαν χαρακτηριστικά, ήταν όλα τα παιδιά αμίλητα. Δεν μπορούν να πιστέψουν τι ακριβώς έχει συμβεί στη συμμαθήτριά τους, η οποία είναι υπομηχανική υποστήριξη, είναι πολύ κρίσιμη η κατάστασή της. Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι η επέμβαση στο νοσοκομείο της Ρώμης και όλοι πιστεύουν και ελπίζουν σε ένα θαύμα. Επίσης, διαψεύδουν οι γονείς τα όσα κυκλοφόρησαν στα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας, ότι δηλαδή οι μαθητές σχολείου, όπως και η μαθήτρια, ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Όπως μας είπαν, το περιστατικό έγινε στις 10 το βράδυ μετά το δείπνο. Δεν είχαν βγει έξω για διασκέδαση, δεν είχαν πιει τίποτα. Η μαθήτρια είχε πει ότι αισθανόταν κάποια αδιαθεσία. Και μάλιστα την ώρα εκείνη, λίγα λεπτά πριν πέσει από τον μπαλκόνι του δεύτερου ορόφου, μια καθηγήτρια έφυγε και πήγε στο μπαρ του ξενοδοχείου για να πάρει κάτι να της δώσει ένα βαφύπονο. Από ό,τι μας είπαν, ότι μέσα στο δωμάτιο ήταν και κάποια άλλα παιδιά, ένα κόρη και ένα και 9 από τις κοπέλες που έμεναν. Ναι, ενδεχομένως κιόλας να έχουν δει. Έχουν δώσει καταθέσεις. Ακόμη εδώ στην Ελλάδα οι γονείς δεν γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχει μείνει πίσω στη Ρώμη μόνο ο αρχηγός της αποστολής, ο οποίος θα συνεχίσει να δίνει καταθέσεις. Και όλοι μας ζήτησαν και εμείς το σεβαστήκαμε αυτό, να αφήσουμε τα παιδιά να ηρεμήσουν. Αναστασία, από ό,τι μας είπαν, μόλις συνέλθει η συμμαθήτριά τους, θα μας μιλήσουν και θα δώσουν ό,τι εξηγήσεις θέλουμε, γιατί πραγματικά κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς έχει γίνει αυτό το κακό. Θα μάθουμε σύντομα, υποθέτω, και από τις καταθέσεις των μαθητών που ενδεχομένως είναι και μπροστά. Αναστασία Γεράδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς να πάμε τώρα στη Βέρεια, εκεί που βρίσκεται ο συνάδελφος Μιχάλης Μελιόπουλος από το laikoura.gr και έχει και τον Δήμαρχο η Μαθία στο πλευρό του. Καλησπέρα και στους δύο από εμάς. Καλησπέρα, Λεωνόρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σαν βόμβα έσκασε σήμερα το άκουσμα ότι μία μαθήτρια από το Λύκειο της Αλεξάνδρειας έπεσε από το μπαλκόνι επειδή είχαν πάει για μία πενταήμερη εκδρομή. Έπρεπε να πάνε να διασκεδάσουν τα παιδιά και σαν βόμβα το πρωί έσκασε αυτήν η είδηση. Δίπλα μου έχω τον Δήμαρχο Αλεξάνδρειας, τον Παναγιώτη τον Κυρίνη, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις από το πρωί, ο οποίος έχει κάνει και πάρα πολλές ενέργειες, έτσι ώστε να δουν τι γίνεται εκεί στην Ρώμη. Να τον καλησπερίσουμε λοιπόν και εμείς με τη σειρά μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Δεν ξέρω εάν... Πράγματι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός στην πόλη μας. Μια μαθήτρια 17 ετών, στην εκδρομή της στην Ιταλία, έπεσε από το δεύτερο όροφο ξενοδοχείου, με αποτέλεσμα να υποστεί βαριές εγκεφαλικές κακώσεις, να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Στο πλευρό της βρίσκεται ο πατέρας της και η μητέρα της, με τους οποίους εγώ είμαι διαρκώς σε επαφή. Πώς είναι η κατάσταση της υγείας της, υπάρχει κάποια τελευταία εξέλιξη? Πριν από λίγο, σε συνομιλία που είχα με τον πατέρα, μου είπε πως τα πράγματα είναι ιδιαίτερα σοβαρά και μάλιστα παρακάλεσε τον Θεό να βάλει το χέρι του, γιατί η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Γνωρίζετε εσείς ενδεχομένως κάποιες... Τη λύση και τον πόνο αυτού του ανθρώπου, και το αλλά και όλων εμάς εδώ στην Αλεξάνδρεια που ζούμε και παρακολουθούμε αυτό το γεγονός. Και όχι μόνο εσείς, είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη ιστορία και προκαλεί συγκίνηση σε όλους μας. Πρόκειται για ένα πολύ νεαρό κορίτσι που είχε πάει κιόλας να διασκεδάσει με τους συμμαθητές της στο πλαίσιο αυτών των σχολικών εκδρομών που συνηθίζονται τουλάχιστον στην τελευταία τάξη του Λυκείου. Θα ήθελα να μου πείτε αν εσείς γνωρίζετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το τραγικό συμβάν. Δεν θα ήθελα να πω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ήμουν παρόν, δεν είδα κάτι. Ό,τι ακούγεται είναι φήμες. Θεωρώ πως πρώτο μας μέλημα και πρώτη έννοια όλων μας είναι να γίνει καλά το κορίτσι. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στη συνέχεια.
Μακάρι το πρωί ξυπνώντας να ακούσουμε κάτι καλύτερο, κάτι ευνοϊκότερο για την υγεία του παιδιού. Εγώ θέλω στο σημείο αυτό να πάμε να ακούσουμε και την κυρία Αναστασία Μαυρίδου, είναι διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Συμμαθίας. Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Μαυρίδου. Θέλω να ξεκινήσω από το εξής. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ιταλίας, το ρεπορτάζ που συνόδευε την παρουσίαση του θέματος από τα δελτία ειδήσεών τους, είπανε μέσα στις πληροφορίες ότι ενδεχομένως τα παιδιά να βρίσκονταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, λόγω του ήταν και στο πλαίσιο μιας πενθήμερης συνδρομής. Εμείς θα θέλαμε λιγάκι να μας σχολιάσετε αυτό και να μας δώσετε αν υπάρχουν και κάποιες περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη. Δεν έχω καμία πληροφόρηση ότι τα παιδιά ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και δεν είχαν βγει για νυχτερινή έξοδο. Ήταν αμέσως μετά το δείπνο. Ήθελα να σας... Δεν πρέπει να ισχύει αυτό. Επειδή δεν είναι ωστόσο η πρώτη φορά που σημειώνονται τέτοια γεγονότα, ίσως όχι με τόσο τραγική εξέλιξη, είναι ιδιαίτερα σοβαρή και κρίσιμη η κατάσταση της νεαρής, ωστόσο όμως θα ήθελα να μου πείτε εσείς, ένα σχολείο για να πάρει την απόφαση να ταξιδέψει με τους μαθητές του, ειδικά στο εξωτερικό, στο πλαίσιο αυτών των πεθύμερων εκδρομών. Τι μέτρα παίρνει και κατά πόσο είναι ασφαλείς αυτές οι εκδρομές, που είναι και η εποχή τους τώρα. Ναι, υπάρχει νομοθεσία για τις εκδρομές, η οποία τηρείται με ακρίβεια. Είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί στον έλεγχο και στην έγκριση αυτών των εκδρομών. Περνάει δηλαδή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση η διαδικασία και καταλήγει στην περιφερειακή ενότητα που η τελική έγκριση βγαίνει από εκεί. Τα ελέγχουμε εξονυχιστικά, αλλά επειδή μετακινούνται χιλιάδες μαθητές, όπως καταλαβαίνετε. Αυξάνονται και οι πιθανότητες στατιστικά, κάτι το οποίο θα μπορούσε να συμβεί στον δρόμο, στο σπίτι, να συμβεί σε μια σχολική εκδρομή. Είναι ανεξάρτητο από τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια των γεγονών σε αυτό το περιστατικό. Παρακαλώ, νομίζω ότι κάτι θέλει να μας πει ο κ. Μελιόπουλος. Να πω ότι οι καθηγητές σήμερα έλεγαν και εδώ στην Αλεξάνδρεια ότι αυτή η εκδρομή έγινε με μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή, πριν ταξιδέψουν τα παιδιά για να πάνε στην Ιταλία, καθίσανε κάτω δήμαρχοι και μας το έλεγε και ο δήμαρχος πριν στο Δημαρχείο μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους και οι Δημοτικοί Συμβούλοι, λέγανε ότι για να ξεκινήσει αυτή η εκδρομή έγινε με μεγάλη ασφάλεια. Δηλαδή, έχουν δει όλες τις πιθανότητες που υπάρχουν. Δηλαδή, να είναι τα παιδιά, πώς θα μπουν να διασκεδάσουν, σε ποια καφετέρια θα είναι, πού θα πάνε, τι θα κάνουν, έτσι ώστε να μην συμβεί το μοιραίο. Ήταν η κακιά η ώρα που μας έλεγε ο Δημήτρης. Θέλω να πω και να αποκαλύψω τα λεγόμενα όλων των παιδιών, όλων των συμμαθητών, ότι και η κοπέλα και οι συμμαθητές της δεν ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Γύριζαν από ένα γεύμα. Από ένα γεύμα στο λόμπι του ξενοδοχείου. Και δεν υπήρχε λόγος εκείνη τη στιγμή να είναι υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Μάλιστα. Εμείς στο μόνο που πρέπει να εστιάζουμε αυτή τη στιγμή είναι να γίνει καλά το κορίτσι, να ευχηθούμε τα καλύτερα για την εξέλιξη της υγείας της και κουράγιο στην οικογένειά της που βρίσκεται εκεί. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Μαυρίδου, να ευχαριστήσουμε και εσένα Μιχάλη Μελιόπουλε, βέβαια και τον Δήμαρχο Μαθίας που ήταν σήμερα κοντά μας και να συνεχίσουμε με το δελτίο μας.